Ο απόλυτος πανικός επικράτησε το πρωί της 3ης 7 Ιουνίου σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν προσκεκλημένοι η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος και ο καθηγητής πνευμονολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ο τελευταίος έκανε σφοδρή λεκτική επίθεση στο Μιχάλη Γιαννάκο. Ακούστηκαν χαρακτηρισμοί όπως κάφρος και αγράμματος από τον Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Αρχικά, πριν ανάψουν τα αίματα, ο Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε πως 7.000 συναδελφοί μας είναι εκτός. Δεν ισχύει κανένα μέτρο, πιστοποιητικά έχουν καταργηθεί και εμείς επιμένουμε στην αναστολή. Προσθέτοντας ότι με πήραν χθες από το νοσοκομείο Κυπαρισίας και ο μοναδικός αγράμματος κατά τον κύριο Βασιλακόπουλο γιατρός, ακτινολόγος, ακτινοδιαγνωστής, είναι σε αναστολή. Στη συζήτηση στη συνέχεια, και ενώ ο κύριος Γιαννάκος σχολίασε παράλληλα, και όμως ο κύριος Βασιλακόπουλος είναι στην Επιτροπή του Υπουργείου να τον χαίρονται, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος βγήκε εκτός εαυτού λέγοντας: μου και τον Μιχάλη Γιαννάκο να το απαντά. Κύριε Βασιλακόπουλε, μην εκτρέπεστε, δεν είμαστε στο πεζοδρόμιο. Έπειτα, ξανά φανερά εκνευρισμένος, ο κύριος Βασιλακόπουλος είπε: τώρα με συγχωρείτε. Έχετε τον κάφρο κάθε φορά στα κανάλια για να κάνει τηλεθέαση? Να μου λέει εμένα ο αγράμματος: τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Έλεος, έλεος, έλεος.